Να καλημερίσουμε και την κυρία Πελίνα Θεοδοσίου. Καλημέρα κυρία Θεοδοσίου, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα. Είσαστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Από τη γραμμή ζωής, έτσι? Από τη γραμμή ζωής, ναι. Τον φύλακα άγγελο των ηλικιωμένων, όπως λέμε. Σωστά. Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με εσάς και ο Θωμάς μπορεί να περιμένει λίγο στην παρέα μας. Άλλωστε και εκείνος κάτι καινούριο θα μάθει, γιατί υπάρχει ο λαμπερός κόσμος της showbiz, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Εμείς είμαστε οπαδοί εδώ πέρα μιας θεωρίας που δεν ξέρω πόσο συνάδει με τη θεωρία την οποία έχουν οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες, ότι όλα χρειάζονται στη ζωή. Και η γραμμή ζωής και η γραμμή lifestyle, αν θέλετε. Και η γραμμή της showbiz. Η γραμμή της ζωής και η γραμμή της showbiz. Όλα να τα βλέπουμε, να τους κρίνουμε όλους, να μας κρίνουν όλοι και να προχωράμε. Ελάτε να μας πείτε τι κάνει ακριβώς η γραμμή ζωής και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν όλοι όσοι την έχουν ανάγκη. Σωστά. Έχουμε και ένα βιντεάκι το οποίο σχετικό μπορούμε να δείχνουμε. Ωραία. Ευχαριστώ τον Νίκο. Βεβαίως. Τον σκηνοθέτη μας. Ναι, κυρία Θεοδοσίου. Η γραμμή ζωής, να πούμε ότι είναι η μοναδική μη κυβερνητική οργάνωση στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε πρακτικά ζητήματα για τους ηλικιωμένους. Και μιλάμε πρακτικά γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ερχόμαστε να καλύψουμε το κενό που δημιουργείται από το πώς εξυπηρετεί, πώς χειρίζεται η πολιτεία, αν θέλετε, την τρίτη ηλικία. Υπάρχει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Όπως γνωρίζουμε, αυτό είναι κάποιες συγκεκριμένες ημέρες. Είναι συνήθως πενθήμερο, είναι συνήθως εντός του οκταώρου που δουλεύουν οι υπηρεσίες. Αυτό το κενό λοιπόν ερχόμαστε να καλύψουμε εμείς, να προσφέρουμε προστασία, φροντίδα και ασφάλεια στους ηλικιωμένους που το έχουν ανάγκη 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Και τα Σαββατοκύριακα πάντα, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή, είμαστε πάντα μαζί τους. Πρακτικά, ποια μερίδα ανθρώπων ηλικιωμένων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας όταν έχει πιο πρόβλημα και πόσο άμεσα μπορείτε να παρέμβετε σε αυτό τους το πρόβλημα 365 μέρες το χρόνο, όπως είπατε? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Να τα πούμε πρακτικά. Πρακτικά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που μας παρακολουθούν και μπορεί να κρίνουν ότι σας έχουν ανάγκη. Σωστά. Να καταλάβουν πώς μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς. Μιλάμε για ανθρώπους 65 ετών και άνω. Σημαντική διευκρίνηση. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να μην έχουν συγγενείς. Να είναι έτσι, μόνοι τους. Άρα και με συγγενείς. Και με συγγενείς, αρκεί να καλέσουν σε μας, να μας πούν ότι χρειάζονται το κόκκινο κουμπί, αυτό το οποίο προσφέρουμε εμείς. Α, την τηλεειδοποίηση. Είναι ένα κουμπί μαζί με μια συσκευή που συνδέεται. Το βλέπουμε εδώ, το είδαμε, σε πλάνο κοντινό, μέσα στο κλιπάκι αυτό που μας έχετε δώσει, ναι, στο βίντεο. Μέσα στο σπότ αυτό. Συγγνώμη, και παρένθεση, 6990-885. Σωστά, είναι 2-10-69-90-885, αφού το είδα. Ας το σημειώσετε κάπου αυτό το τηλέφωνο, μην το ξεχάσουμε μετά. 2-10-69-90-885. Το κρατάμε γιατί μπορεί μετά κάποιοι να κρίνουν ότι με βάση τα όσα είπαμε. Σωστά. Μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς. Και εκεί απαντάμε 24 ώρες, 24 ώρες. Πολύ σημαντικό. 65 μέρες το βλέπουμε το τηλέφωνο. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί κάποιος να πάρει, μπορεί καλώντας αυτό το νούμερο. Ωραία. Άρα δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μόνος, χρειάζεται να είναι πάνω από 65 όμως. Και τι πρόβλημα. Μας παίρνει τηλέφωνο, μας λέει ότι είναι μόνος του. Ότι αισθάνεται μόνος. Ότι αισθάνεται μόνος, ναι. Ότι αισθάνεται μόνος. Ότι χρειάζεται βοήθεια, θέλει να νιώθει ασφαλής, θέλει να νιώθει ότι προστατεύεται, ότι ανά πάσα στιγμή και ώρα χρειαστεί κάτι, μπορεί να βρει είτε μία συντροφιά είτε μία βοήθεια. Τι λέτε τώρα, έτσι απλά και για λίγη ώρα. Έτσι απλά. Έναν άνθρωπο να μιλήσει και από κοντά, όχι μόνο στο τηλέφωνο. Και από κοντά. Το από κοντά γίνεται με τον εθελοντή γείτονα. Είναι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχουμε στην γραμμή ζωής. Έχουμε λοιπόν τις υιοθεσίες ηλικιωμένων που έχουν το κόκκινο κουμπί, το οποίο φορούν είτε στο χέρι τους είτε στο λαιμό τους πολύ εύκολα με ένα πάτημα. Ειδοποιούν εμάς. Ότι έχουν ανάγκη κάποια χρονική στιγμή. Το κουμπί αυτό στοιχίζει κάτι? Το κουμπί αυτό, ακούστε, κοστίζει 360 ευρώ, τα οποία όμως δεν τα πληρώνει ο ηλικιωμένος. Εμείς μέσα από χορηγίες, είτε είναι από διάφορες εταιρείες, είτε είναι από διάφορους οργανισμούς ή ακόμα και από ιδιώτες, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε δωρεάν αυτές τις συσκευές δωρεάν. Άρα σε άλλους το καταφέρνετε και σε άλλους όχι, να υποθέσω. Κάποια περίοδο του χρόνου το καταφέρνετε, ναι, ανάλογα με τις, ναι, δωρεές και χορηγίες, και κάποια άλλη περίοδο μπορεί να είναι άτυχος εντός εισαγωγικών ο ηλικιωμένος και να το πάρει πληρώνοντάς το. Ακριβώς αυτό, όχι πληρώνοντάς το, θα μπορούσαν οι συγγενείς του να συνεισφέρουν, κάποιοι συγγενείς να αγοράσουν αυτό το κουμπί, αλλά είναι μέχρι εκεί το έξοδο. Από εκεί και πέρα δεν έχει να πληρώσει τίποτα άλλο. Ούτε αλλά μπορεί συνδρομή, ούτε μία τίποτα περίοδο χρονική να διατίθεται και δωρεάν.
Βεβαίως. Αν έχετε κάποια χορηγία λάβει από... Βεβαίως. Υπάρχει μια λίστα αναμονής αυτή τη στιγμή και με το που έρχονται οι χορηγίες, εμείς αμέσως προσφέρουμε αυτά τα κόκκινα κουμπιά, βέβαια βάζοντας κάποιες προτεραιότητες στις ανάγκες που υπάρχουν. Κρατάω το σημαντικό όμως ότι με το που θα πάρει κάποιος το κουμπί, θέλω να ελπίζω όχι πληρώνοντάς το, γιατί έχει ένα κόστος, που είναι για κάποιους η σύνταξή τους ολόκληρη. Σωστά. Έτσι, ένα μηνιάτικο, να το πούμε απλά. Παίρνοντας το κουμπί, μετά σας έχει 24 ώρες το 24ωρο με άνθρωπο που θα αποστείλετε εσείς, φαντάζομαι κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο. Έτσι δεν είναι? Αυτές δεν είναι ειδικότητες? Ναι, αυτές είναι ειδικότητες. Στα σπίτια των ηλικιωμένων. Βεβαίως, που απαντούν και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η ιατρική βοήθεια προσφέρετε? Και ιατρική βοήθεια, ο ηλικιωμένος, ας πούμε για παράδειγμα, ναι, ότι θέλει απλά να μιλήσει. Ωραία. Γιατί έχει ανάγκη να μιλήσει με κάποιον. Πατάει το κουμπί. Καλεί εμάς εκεί στο κέντρο, στο συντονιστικό κέντρο, κάποια κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, σηκώνει το τηλέφωνο. Αμέσως ανατρέχει στο αρχείο για να δει ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ποιος είναι, τι είναι, τι θέλει, τι πρόβλημα έχει. Ναι. Μπορεί να συνομιλήσει μαζί του όση ώρα χρειαστεί ο ηλικιωμένος. Και να πάει σπίτι. Και να... μιλάμε στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, ναι, έτσι, ναι, ναι. Καταρχήν. Μπορεί επίσης να πέσει, να γλιστρήσει, να είναι στο μπάνιο. Ναι, ναι. Το σημαντικό είναι ότι το κόκκινο κουμπί μπορεί αμέσως να το πατήσει και μπορεί από απόσταση, με ανοιχτή ακρόαση που ανοίγει αμέσως, να... είτε να μας μιλήσει ο ηλικιωμένος, να μας πει ότι έχω πέσει, στείλτε βοήθεια, στείλτε την αστυνομία, στείλτε κάποιον, ή ακόμα και εμείς, αν δούμε ότι μας κάλεσε, αλλά χωρίς να μπορεί να μας μιλήσει ο ηλικιωμένος, αμέσως θα ανατρέξουμε είτε στον εθελοντή γείτονα, είτε σε κάποιο κομμάτι. Υπάρχει και ένας γείτονας εθελοντής, ακριβώς να υπάρχει ένας κλειός προστασίας αυτών των ανθρώπων. Σωστά. Θωμά, σημαντικά πράγματα νομίζω, έτσι, τα οποία εμείς τώρα μπορεί στην καθημερινότητά μας να τα προσπερνάμε. Να λέμε, εντάξει, δεν τα έχουμε ανάγκη, η οικογένειά μας, είμαστε κοντά στους γονείς μας, υπάρχουν συγγενείς, υπάρχει γειτονιά όπου πάλι υπάρχουν φίλοι και γνωστοί. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί μόνοι άνθρωποι, θα συμφωνείς μαζί μου Θωμά, οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ουσιαστικά τα αυτονόητα που πρέπει να κάνει το κράτος, δεν τα κάνει. Έτσι. Και συμπληρώνονται από... μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όπως... και μη κερδοσκοπικές. Να το τονίσω. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Εμείς μπορούμε να γίνουμε εθελοντές γείτονες. Βεβαίως, πάρα πολύ εύκολα, καλώντας στο νούμερο αυτό που είδαμε και πριν. Ναι, 98-85. Αλλά για να γίνει εθελοντής γείτονας, εθελόντρια δηλαδή, η θεοδοσία δεν πρέπει να έχει εκδηλώσει πρώτα ενδιαφέρον και να έχει πάρει το κόκκινο κουμπί ένας γείτονάς της? Όχι, απλά δηλώνει... να έρθει να δηλώσει και εκείνη, και εμείς μπορούμε να βρούμε κάποιον ηλικιωμένο που βρίσκεται εκεί κοντά και έχει ανάγκη από εθελοντή γείτονα. Βέβαια, η Θεοδοσία θα πρέπει να περάσει και από κάποια τεστ, να συνομιλήσει και με τους ψυχολόγους μας και με τους κοινωνικούς λειτουργούς, διότι δεν μπορούμε πολύ εύκολα έτσι να πούμε το OK σε κάποιον να αναλάβει εθελοντής γείτονας, εάν δεν τον τσεκάρουμε. Γιατί οι καιροί είναι χαλεποί, είναι δύσκολοι και δεν μπορούμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη στον οποιοδήποτε. Σωστό, πάρα πολύ σωστό αυτό, βέβαια. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που φαίνονται καλοπροαίρετοι, αλλά έχουν κακή πρόθεση και μπορεί και να προκαλέσουν κακό μπαίνοντας στο σπίτι του ηλικιωμένου. Βέβαια, εκείνο το μόνο που δεν θέλουμε. Μπορεί κάποιος να έχει οργανώσει ένα σχέδιο δηλαδή στο μυαλό του, προσέξτε τώρα που πάει το δικό μου. Πονηρό λόγω των καιρών μυαλό μου. Να έχει οργανώσει ένα τέτοιο σχέδιο που να μπορεί να εισβάλλει σε σπίτια ηλικιωμένων και με το κλειδί στο χέρι, όπως λέμε. Καταλάβατε. Εάν αυτόν τον άνθρωπο δεν το τσεκάρετε, μπορεί να είναι μέχρι και κακοποιός. Να έχει σκοπό να ληστέψει, να σκοτώσει, μπορεί να βρεθείτε κι εσείς προεκπλήξεως. Και υπάρχουν πάρα πολύ τέτοιοι σήμερα. Δεν έχουμε δει και λίγα. Ναι. Είδαμε ένα έγκλημα, για παράδειγμα, που έγινε στην Καλυθέα. Το παρακολουθήσαμε με ένα. Μου είχε διαφύγει χθες στη διάρκεια της ημέρας. Ένα έγκλημα που έγινε από τον κάτω στον πανόροφο. Που, από άνθρωπο ο οποίος είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, βέβαια. Αλλά σκότωσε ουσιαστικά μπροστά στα μάτια ενός τετράχρονου παιδιού, συγγενή του. Θέλω να πω ότι δεν απέχει μακριά η ευεργεσία. Η ευεργεσία, η καλή πράξη από την αποτρόπαια. Αφού μου ξεφύγε τα πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε τον άνθρωπο καλά, δηλαδή. Έτσι δεν είναι? Και κάτι άλλο, τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε. Τι σας λένε συνήθως στο τηλέφωνο? Αν ποιο είναι το πιο. Σωστό. Τι μας λένε στο τηλέφωνο? Για ποιο λόγο πατάνε πιο συχνά το κόκκινο κουμπί? Κοιτάξτε να δείτε. Τις περισσότερες φορές είναι από αυτό το αίσθημα της μοναξιάς. Θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να επικοινωνήσουν με κάποιον. Φοβερό. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό στις μέρες μας. Αν και το ζούμε, νομίζω. Όχι μοναξιά, δηλαδή, κυρία Θεοδοσία, έτσι. Σωστά. Το μοναξιά. Ζούμε σε άλλες το νούμερο ένα χτύπημα ένα κουμπιού, ο νούμερο ένα λόγος για τον οποίο σας καλούν στο τηλέφωνο αυτό ή πατάνε το κουμπί, είναι η μοναξιά. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία. Θέλουν απλά να μιλήσουν. Ένα στου τρει ανθρώπου ανά των 60 ετών νιώθει. Λέτε τώρα. Και δεν είναι και τώρα, αν είσαι 65 και 70, δεν είσαι και ηλικιωμένο στο μα. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τι ηλικίε αυτέ, νομίζω. Σήμερα μοναξία νιώθουν όλοι,
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωσίου. Αν μου δίνετε δύο λεπτά ακόμα, γιατί πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε το και αυτό για να βοηθήσω. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελική φάση για το Silver Alert. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για τη δημόσια έγκαιρη και έγκυρη ειδοποίηση για ανέβρεση ηλικιωμένων, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί είτε από άνοια, από την νόσο Αλτσχάιμερ, είτε από εγκληματική ενέργεια. Λειτουργεί με τις ίδιες συνθήκες που λειτουργεί το Amber Alert. Να πω ότι έχουμε πάρει ήδη υπογραφή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναμένουμε μόνο το Υπουργείο Μεταφορών και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στο τέλος του μήνα θεωρούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, οπότε και θα κάνουμε και μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε. Βέβαια, θα μας καλέσετε και θα είμαστε εκεί. Προσκεκλημένοι, ναι, ενημερωθείτε. Να πούμε επίσης ότι θα είναι η γραμμή 1065, η εθνική γραμμή SOS για τους ηλικιωμένους θα είναι το 1065. Το κόστος στήριξης το καλύπτει η εταιρεία Fortinet, ενώ γίνεται με τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όσον αφορά στη μισθοδοσία του προσωπικού. Μάλιστα. Και δόθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αυτή η γραμμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εκεί και στη συνέντευξη τύπου. Να είστε καλά.